Η πρώτη φάση δεν έχει ολοκληρωθεί με τον εργολάβο να ζητά παράταση. Εκεί, στο σημείο των έργων, βρίσκεται η Ελένη και δεν είναι μαζί της. Είναι και ο Δήμαρχος Στροβόλου, ο κ. Σταυρινίδης, εκεί. Να σας καλημερίσω. Γεια σας, Δήμαρχε. Γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, από τη Λεωφορώ Τσερίου. Πολλά λέχθηκαν χθες στην Επιτροπή Μεταφορών. Εδώ που έχουμε ανοιχτό την πρώτη φάση του έργου από το κυκλικό κόμβο του Θεόκτιστου μέχρι το Τσέρι, που είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολύ καιρό τα έργα, και δημιουργείται έτσι μια οχληρία, μια ταλαιπωρία στους κατοίκους. Σε 10 μέρες ξεκινούν και τα έργα στο δεύτερο μισό της Τσερίου, από το κυκλικό κόμβο του Θεόκτιστου μέχρι τη Λεωφόρο Στροβόλου. Κύριε Σαυρινίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Πολλά λέχθηκαν. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Πολλά λέχθηκαν χθες στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε νέα παράταση 114 μέρες. Και οι κάτοικοι έτσι είναι αναστατωμένοι, δηλώνουν την δική τους ανησυχία σε όλο αυτό. Πώς τοποθετήσετε σε αυτή την παράταση? Χθες κληθήκαμε στην Επιτροπή Μεταφορών ακριβώς για να συζητηθεί το θέμα της Οδού Τσερίου. Ένα έργο το οποίο είναι χωρισμένο σε δύο φάσεις. Το έργο το πολεοδομικό, το οποίο αφορά την περιοχή Θεός Χτιστού προς Τσέρι, είναι πολεοδομικό και συνδέεται με την οδό Αργυροπόλεως και Ιπποκράτους, η οδός Ιπποκράτους είναι εντός των δημοτικών ορίων Λακατάμιας. Η Τσερί, το κομμάτι αυτό που αφορά το Στρόβολο και την Ιπποκράτους, όντως είναι ένα έργο καθυστερημένο, το οποίο την επίβλεψη του έργου αυτού την έχει η πολεοδομία, τα δημόσια έργα, και είναι θέμα μεταξύ του εργολάβου και των δημοσίων έργων. Προφανώς και υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, δικαιολογίες για αυτό το έργο, για τις καθυστερήσεις, όμως δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, νομίζω, αυτό το έργο. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε το έργο που θα ξεκινήσει. Ωραία. Στις 14 του Οκτώβρη. Δήμαρχε, είναι η έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών. Αντιλαμβάνομαι και είχαμε θίξει ξανά το θέμα μαζί για τις τρεις φάσεις και είχαμε ορίσει κιόλας, έχει οριστεί, όχι εμείς, όχι εγώ και εσείς, είχε οριστεί ότι η κάθε φάση θα είναι διάρκειας 8 μηνών, αν δεν κάνω λάθος. Η ανησυχία τώρα των κατοίκων εκεί στην περιοχή δεν έχει να κάνει με την έναρξη των έργων τις 14 του Οκτώβρη, αλλά το συνδυασμό, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι μίλησα με μια μερίδα των ανθρώπων που με επικοινώνησαν μαζί μας, ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία και αυτή η ταλαιπωρία ενδεχομένως να γίνει μεγαλύτερη τώρα που θα ανοίξει και το δεύτερο κομμάτι στην Τσερίου. Αυτό πόσο σας προβληματίζει και εσάς εντωμεταξύ, γιατί Τσερίου σίγουρα πρέπει να γίνει. Ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία, απλώς να μην στηβάζονται οι ταλαιπωρίες. Τι λέτε? Κοιτάξτε, το έργο το οποίο διαμαρτύρονται οι κάτοικοι είναι το κομμάτι της πρώτης φάσης, από τη συμβολή του Θεόκτιστου προς το Τσέρι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κατοίκοι. Εγώ χθες έχω ενημερωθεί από δύο εκπροσώπους των κατοίκων, οι οποίοι είχαν κάποιες ανησυχίες και προβληματισμούς. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν είναι ακριβώς λόγος για να σταματήσουμε και να αναστείλουμε το έργο, το οποίο χρονίζει από το 1990. Έχουν γίνει όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν ακριβώς για να αποφευχθεί το κομφούζιο το κυκλοφοριακό, και πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ό,τι έργο και αν γίνει, σίγουρα θα υπάρχει ταλαιπωρία. Δεν έχει γίνει έργο χωρίς ταλαιπωρία. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λέτε τώρα για αυτή τη φάση που θα ξεκινήσει 14 Οκτωβρίου, πείτε μας λίγα περισσότερα, έτσι, γιατί ξέρω ότι πολλοί κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει ρυθμίσεις έτσι ώστε θα είναι διπλής κατεύθυνσης, αντιλαμβάνομαι, θα κοπεί το ένα μέρος, θα μείνει... Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το έργο αυτό χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Μάλιστα, η πρώτη φάση ξεκινά από τη συμβολή Σπύρου Κυπριανού μέχρι την οδό Σίμης, mm-hmm. που είναι περίπου στο ύψος της υπεραγοράς Λίτων. Ναι. Εκεί η ροή θα είναι συνεχής, αμφίδρομη κυκλοφορία,
μία λωρίδα προς βορρά και μία προς νότο. Μάλιστα. Θα ανοίγει το ένα κομμάτι, η μία πλευρά του δρόμου και στη συνέχεια θα γίνει το δεύτερο κομμάτι στην αντίθετη πλευρά. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση πρέπει να παραδοθεί η πρώτη φάση. Άρα δεν θα είναι ένα έργο ανοιχτό. Δεν θα είναι ένα έργο ανοιχτό όπως έχει γίνει για το έργο το οποίο είναι σήμερα υπό εκτέλεση για το κομμάτι του Τσερίου προς τα πάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, το τελευταίο... Και σίγουρα θα βοηθήσει και την κυκλοφορία. Κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ καλή φήμη γενικότερα ως Κύπρος με τα συμβόλαια που υπογράφουμε και με τα χρονοδιαγράμματα, με κύριε Σταυρινίδη, δεν ξέρω, επειδή 8 μήνες, αυτοί 8 μήνες όντως θα είναι 8 μήνες, πήρατε τις διαβεβαιώσεις, επειδή ξέρω ότι είναι με πιέσεις που γίνεται αυτή η δουλειά, πώς να το πω πιο καθαρά. Έχουμε πάρει, χαμογελάτε, γιατί ξέρετε τι λέω, έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι θα τελειώσει σε 8 μήνες, να μην γίνουν 10, 11, 12, 13 και να πηγαίνουμε ακόμα. Η μόνη διαβεβαίωση, Κατερίνα, είναι ότι εμείς θα εφαρμόσουμε πιστά τους όρους της σύμβασης. Έχουμε υπογράψει σύμβαση με τον εργολάβο, μετά από διαδικασία προσφορών, mm-hmm. και υπάρχουν και ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστερήσεων. Ναι. Τώρα, εάν υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν δύο ειδών καθυστερήσεις, δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Καθυστερήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Άρα, όταν αρχίσει το σκάψιμο, αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα εντοπιστούν. Ναι. Το άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ο συντονισμός με τις άλλες υπηρεσίες, κυρίως με την ΑΕΚ. Δηλαδή, εάν ανοίγουμε, αν ο εργολάβος ανοίξει το έργο και η ΑΕΚ καθυστερεί να έρθει να κάνει την υπογειοποίηση των υπηρεσιών, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει και οι άλλοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ναι. Σίγουρα δεν είναι ευθύνη του Δήμου εάν υπάρχουν αυτό το αλαλούμ μεταξύ των υπηρεσιών. Εμείς ασκούμε πίεση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αντιλαμβάνεστε και εμείς εξαρτώμαστε από άλλες υπηρεσίες. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ προς το παρόν. Ελένη μου, θα πρέπει από ό,τι με ενημερώνουν να το διακόψουμε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος μπορεί να ακούει τη συζήτηση αν θέλει να κάνει παρέμβαση από το τηλέφωνο, ενώ σε περίπτωση που πρέπει εμείς να διακόψουμε. Να καλημερίσω. Έχουμε τον κύριο Μουσούτσα και τον κύριο Φακοντή. Ωραία, να τους καλημερίσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Μουσούτσα. Γεια σας, κύριε Φακοντή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στον Δήμαρχο. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα θέμα. Έχουμε και, αν θέλετε, πρώτα να πάμε να ακούσουμε την κυρία Χρυσοστόμου. Είναι εκπρόσωπος των κατοίκων εκεί που επηρεάζονται από εκείνη την περιοχή που είναι ήδη ανοιχτά τα έργα. Να μας πει έτσι επιγραμματικά, σε επικεφαλίδες, ποιες είναι οι ανησυχίες των κατοίκων και να έρθουμε μαζί να το συζητήσουμε. Ελάτε, κυρία Χρυσοστόμου, καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Παρακαλώ. Έχω ακούσει τον Δήμαρχο ότι ανάφερε πριν λίγο και έχω να πω ότι ήδη αρχίσαμε να γινόμαστε μπαλάκι ευθυνό, οι ευθύνες να γίνονται μπαλάκι. Εμείς είμαστε δημότες του Δήμου Στροβόλου. Ταλαιπωρούμαστε εδώ και ένα χρόνο από τα έργα. Δεν έχουμε αναφέρει κάτι, δεν έχουμε μπει κάτι. Όμως βλέπουμε ότι παρόλη την ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί εδώ και ένα χρόνο για τα έργα, θα υπάρχει πλάνο να αρχίσουν οι άλλες εργασίες. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει και στην Επιτροπή η οποία έχουμε πάει, έχουμε ζητήσει να αναβάλουν τις εργασίες ώσπου να ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα μέρος της δικής μας της πλευράς. Υπάρχει τεράστια κυκλοφοριακή κίνηση, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, δεν υπάρχουν προσβάσεις, δεν υπάρχουν σημάσεις επαρκής, δεν υπάρχουν προσβάσεις για ασθενοφόρα, κύριε αγαπητού. Δεν υπάρχουν προσβάσεις για πυροσβεστικά οχήματα. Είμαστε αποκλεισμένοι από τον κύριο δρόμο. Υπάρχουν λεωφορεία που κατεβάζουν μαθητές μέσα στις εσκαφές, περπατούν στις εσκαφές για να πάνε στα σπίτια τους. Αυτή η κατάσταση είναι εδώ και ένα χρόνο. Εχθές ακούσαμε ότι οξύνονται οι υπηρεσίες.
Λοιπόν, δεν ευθύνονται οι υπηρεσίες. Ευθύνονται όλοι που είναι υπεύθυνοι και κάποιος πρέπει να έχει την πολιτική βούληση να πάρει κάποιες αποφάσεις. Η ίδια η εταιρεία έχει αναλάβει και το υπόλοιπο έργο. Το ερώτημα το δικό μας είναι όταν εδώ και μήνες οι εσκαφές είναι ανοιχτές χωρίς κανέναν να δουλεύει μέσα, χωρίς κανέναν προσωπικό, χωρίς κανέναν μηχάνημα, τελευταίες εβδομάδες υπάρχει κινητικότητα. Πώς αυτή η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει και έναν άλλον έργο και μάλιστα σε τόσο μικρά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρυσοστόμου. Κύριε Μουσούτα, ξεκινώ από εσάς. Αυτοί είναι οι προβληματισμοί των ανθρώπων που ήδη επηρεάζονται και από ό,τι φαίνεται θα επηρεαστούν κι άλλων λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν είναι λόγος το πρώτο κομμάτι να έρθει να μας σταματήσει την Τσερίου που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη φάση 14 του Οκτώβρη. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά? Και θα πάμε στο κομμάτι των ευθυνών μετά. Καταρχήν να αναφέρω ότι χθες στην Επιτροπή Μεταφορών είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε, είχαμε γράψει το θέμα, να ακούσουμε τόσο το δημόσια έργα που κάνουν το πρώτο μέρος του έργου, όσο και το Δήμο Στροβόλου που θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του έργου, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και διαμαρτυρόμενους κατοίκους, ενώπιος ενωπίου. Ακούσαμε αυτά που περίπου λέχθηκαν προηγουμένως. Όντως υπάρχει ταλαιπωρία στην περιοχή λόγω των κατασκευαστικών έργων, τα οποία να σημειώσουμε υπάρχει ήδη καθυστέρηση και με βάση το χρονοδιάγραμμα των δημοσίων έργων, μιλώ για το πρώτο έργο τώρα, υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι το Δεκέμβρη του 2025, δηλαδή ένα τετράμινο μέχρι στιγμής. Άρα τα έργα εκείνα θα συνεχιστούν στην περιοχή μέχρι το τέλος του 2025. Οκτώβριο 2024 ξεκινά το δεύτερο κομμάτι, το νέο έργο του Δήμου Στροβόλου. Ακριβώς οι ανησυχίες των κατοίκων είναι ότι ήδη είναι επιφορτισμένοι με κίνηση, με ταλαιπωρία λόγω του ότι δεν υπάρχουν διόδη, λόγω της σκόνης, λόγω των δονήσεων και όλα αυτά στην περιοχή από το υφιστάμενο έργο και θεωρούν ότι με την έναρξη του δεύτερου έργου αυτό θα επιδεινωθεί, το οποίο είναι κάτι πολύ, πολύ φυσιολογικό ότι θα υπάρξει επιδείνωση, διότι θα είναι ακόμα ένα κομμάτι στον ίδιο δρόμο που θα γίνονται εργασίες. Είμαι σίγουρος και λέχθηκε και χθες αλλά και σήμερα από τον Δήμαρχο ότι ο Δήμος θα καταβάλει οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί έτσι ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Πλην όμως δεν εξαρτάται από το Δήμο μόνο αυτό το θέμα, εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες αλλά κυρίως από την κατασκευάστρια εταιρεία. Διότι εάν η εταιρεία, όπως υπήρξε καταγγελία χθες, για το πρώτο κομμάτι, για σειρά εβδομάδων, δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο στο εργοτάξιο να εργαστεί. Αντιλαμβάνεστε, αυτή παίρνει καθυστέρηση με όλα τα κακά συνεπακόλουθα. Άρα, οι φόβοι των πολιτών για τυχόν καθυστερήσεις, αλλά και είναι επιβάρυνση με το ταυτόχρονο έργα, είναι λογική. Απ' την άλλη, ακούσαμε από τον Δήμο χθες ότι με βάση τις προσφορές που έχουν βγει, δεν μπορούν να αναβάλουν την έναρξη, διότι θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις προς τους εργολάβους για τη μη έναρξη του έργου. Διότι αντιλαμβάνομαι το συμβόλαιο, θα λέει ότι έναρξη εργασιών μέσα Οκτωβρίου το 25. Ό,τι πέναρτη και να πληρώσει στο τέλος, αν παραβεί το συμβόλαιο εργολάβος, αν λέω, διότι παραβεί, αυτό δεν θα απαλύνει το πρόβλημα των κατοίκων της επιβάρυνσης που αναφέρθηκε προηγουμένως. Άρα η έκκληση της Επιτροπής εχθές, αλλά και είμαστε στη διάθεσή τους, είναι ότι θα πρέπει σε στενή συνεργασία Δήμος, κάτοικοι, τα δημόσια έργα, να αντιμετωπίζουν ή δυνατόν τα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν, μικρά αλλά σημαντικά, είτε διόδους για να πας στο σπίτι σου, είτε τρόπος να πάει ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα, είτε οι μαθητές που τους κατεβάζουν σε χώρους που δεν είναι κατάλληλοι, οι σημάνσεις και ο φωτισμός στους δρόμους, η σκόνη που θα μπορούσε κατά ταχτά χρονικά διαστήματα να ραντίζουν τις κατασκευές, έτσι ώστε το πρόβλημα που υπάρχει, που είναι αναμενόμενο όταν κάνεις έργα, να σμικρύνεται όσο το δυνατόν γίνεται. Ελάτε, κύριε Φακοντή, να ακούσω και εσάς. Καλή σας μέρα. Όντως, χθες εξετάσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα και εκφράστηκε εντόνια ανησυχία από τους κατοίκους. Εμείς θεωρούμε ότι σίγουρα τα έργα
επιφέρουση ταλαιπωρία, επιφέρουση δημιουργού ζητήματα στις κατοικημένες περιοχές και ειδικά όταν υπάρχει και εμπορική δραστηριότητα που σε συγκεκριμένο τρόπο υπάρχει, επηρεάζονται πολίτες, καταστηματάρχες, οι οδηγοί. Πρέπει να γίνονται απαραίτητες διευθετήσεις και ρυθμίσεις ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν πιο πολύ αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η οκκληρία που γίνεται και πρωτίστως να υπάρχει δημόσια ασφάλεια και υγεία. Δεν πρέπει να κάνουμε έξοση στη δημόσια ασφάλεια και στην υγεία που πρέπει να διέπει αυτά τα έργα, γιατί καταλαβαίνετε κυκλοφορούν παιδιά, κυκλοφορούν κατοίκοι. Προς το παρόν βέβαια πρέπει να είμαστε σε τρελό παζάρι, γιατί γίνονται αυτές τις εκπτώσεις, κύριε Φακοντή. Σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους μιλάω. Σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους που βιώνουν το πρόβλημα καθημερινά, ναι, και ζουν εκεί πέρα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να γνωρίζει και ο εργολάβος αλλά και όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται πώς πρέπει να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια τα συγκεκριμένα για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Από την άλλη, θέλω να πω ότι πρέπει να σφίξουμε τα λουριά στο θέμα κατασκευαστικών έργων. Αυτή τη στιγμή τα έργα που κατασκευάζονται στη χώρα μας, τα περισσότερα, σχεδόν όλα, παρουσιάζουν τεράστιες καθυστερήσεις και μπορώ να σας τα παριθμίσω. Είναι ο δρόμος Λεμεσούς Αϊτά, Λευκοσία Μπαλεχώρη, Αστρομερίδη Ευρύχου, ο Πάχου Πόλη, το Τερματικό στο Βασιλικό, το λιμάνι στη Λάρνακα. Και πρέπει να ξαναεξετάσουμε τον τρόπο τον οποίο προσπαθούνται τα έργα. Δεν πρέπει να είναι κριτήριο μόνο η χαμηλότερη τιμή, αλλά να μπαίνουν στην εξίσωση και άλλα ζητήματα, όπως η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, η εξυπηρέτηση, το παρελθόν της κάθε εταιρείας. Γιατί δεν γίνεται ο πολίτης να έρχεται να πληρώνει τόσα πολλά χρήματα και να υπάρχουν τόσες πολλές καθυστερήσεις. Και όλες αυτές οι καθυστερήσεις επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος πάνω στην πλάτη του πολίτη. Ναι. Αυτό και τώρα ποιος πρέπει να το κάνει για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, για να μην διαλέγουμε πάντα τον πιο φθηνό. Κύριε Μουσούτα. Υπάρχει ο νόμος των συμβάσεων, ο οποίος είναι πρόσφατος, μπορώ να πω. Θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις και οι διορθώσεις δεν μπορούν να, πρέπει να γίνουν από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν, ναι, τα μάλα στο θέμα συμβάσεις. Μάλιστα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει τέτοιες αλλαγές, όμως πρέπει να γίνει μια επιτροπή, κάτι ad hoc επιτροπή, η οποία να εξετάσει τα δεδομένα, όπως ανάφερε ο συνάδελφος ο Φακοντής προηγουμένως, και ναι, να προβεί σε διορθώσεις πάντα μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας εννοείται, ούτως ώστε να μπορεί να λαμβάνονται και αυτοί οι παράγοντες ή να λαμβάνονται περισσότερο και αυτοί οι παράγοντες υπόψη. Ναι. Κάτι που δεν αναφέρω ως παράγοντα είναι να έχει ανά πάσα στιγμή το απαραίτητο προσωπικό η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, ούτως ώστε να μπορεί να τηρεί χρόνια γράμματα. Διότι έχουμε ακούσει, και το λέω έχουμε ακούσει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παίρνουν έναν έργο, δηλώνουν ένα χι προσωπικό, έχουν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο έργο η ίδια εταιρεία. Ανοιχτό. Και αυτό το προσωπικό γίνεται μπαλάκι, ναι, ναι, στα έργα της εταιρείας. Οπότε αναπόφευκτα θα υπάρξει καθυστέρηση. Όταν δεν έχεις προσωπικό να εργαστεί, διότι το πήρες κάπου αλλού, αναπόφευκτα θα έχει καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα αύξηση του κόστους και αύξηση της περιόδου αποπεράτωσης του όποιου έργου. Μάλιστα. Πόσες διαφορετικές εταιρείες αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε έργα, σε οδικά έργα στην Κύπρο? Έχουμε πολλές? Δεν νομίζω να έχουμε πολλές. Εχθές ακούσαμε ότι το 90% των έργων που γίνονται από τα δημόσια έργα τα έχει μια εταιρεία ή μια εταιρεία συμβλημένη με άλλες. Αλλά είναι ελάχιστος ο αριθμός των εταιριών που έχουν αυτά τα έργα υπό την ευθύνη τους. Έχουν όμως γίνει με προσφορές. Μάλιστα. Ναι, κύριε Φακοντή, κάτι λέγατε κι εσείς. Αυτό ήθελα να πω, που ανάφερε ο συνάδελφος, ότι πολλά έργα κατοχυρώνονται μόνο σε μια εταιρεία. Όντως, είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες για να έχουμε εργολάβους τέτοιου μεγέθους, οι οποίοι θα μπορούν να κατασκευάζουν τέτοια μεγάλα έργα. Ναι. Δύσκολα έργα, όπως το τερματικό του Βασιλικού, ο δρόμος Πάφου Πόλης, έχουν ανατεθεί σε κοινοπραξίες εταιριών από το εξωτερικό, αλλά δεν πάβει, από τη στιγμή που είμαστε μια μικρή χώρα, να εφαρμόζουμε δικλείδες ασφαλείας, όπως εφαρμόζουν και άλλα κράτη στο εξωτερικό, να υιοθετήσουμε ξένες πρακτικές που υιοθετούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώνουν τα έργα μέσα στο χρόνο τους ακόμα και πολύ πιο νωρίς, και πρέπει να ξαναδούμε
το ζήτημα της προσφοροδότησης, επαναλαμβάνω, να μην είναι κριτήριο μόνο η χαμηλότερη τιμή. Και σε αυτά τα έργα, αν χρειάζεται ο εργολάβος να δουλεύει 24 ώρες, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, οι οποίες ταλαιπωρούνται όταν εκτελούνται τα έργα, τα οδικά και κλείνουν οι δρόμοι με θέματα ασφάλειας, διακίνησης και οτιδήποτε άλλο, κυρίως την πρωτεύουσα, να υπάρχει δυνατότητα να εργάζονται 24 ώρες για να μπορεί να μειώνεται ο χρόνος από περαδόσεις των έργων. Ναι. Λοιπόν, μας ακούει ο Δημάρχος, θέλει να επέμβει ο κύριος Σταυρινίδης. Θέλω να προσθέσω κάτι μισό λεπτό. Ναι, κύριε, παρακαλώ. Εννοείται ότι το έργο αυτό και η πρώτη και η δεύτερη φάση, όταν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα στολίδι για την περιοχή, διότι θα βοηθήσει στην απάμβληση της κυκλοφοριακής κίνησης, θα είναι πιο ασφαλής η οδήγηση στους δρόμους και αυτή η ταλαιπωρία, λέμε, αξίζει τον κόπο, φτάνει να μην υπερβεί τα όρια που υπάρχουν. Δηλαδή, εννοείται ένα έργο κασκιαστικό θα προξενήσει ταλαιπωρία. Mm. Ας μην κάνουμε το βίο αβίωτο των κατοίκων μέχρι να τελειώσει αυτό το έργο που όλοι θα αποφεληθούν στο τέλος. Όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ο κόσμος που διέρχεται από τις περιοχές εκείνες για να έρθει προς το κέντρο της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μου να ακούσουμε και τον Δημαρχό. Έτσι, ένα τελευταίο καταληκτικό σχόλιο. Ελάτε, κύριε Σταυρινίδη, ακούσατε και τον κύριο Μουσούτα και τον κύριο Φακοντίν, αλλά και την κυρία Χρυσοστόμου. Έχω ακούσει πολύ προσεκτικά το τι έχουν λεχθεί και αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εφόσον όλοι είναι κοινή διαπίστωση ότι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για την προσφοροδότηση ενός έργου θα πρέπει να επανεξεταστούν και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα δει η Βουλή εάν θέλει προποιήσεις ούτως ώστε να αλλάξουν κάποιες... Άρα στο χέρι των βουλευτών είναι αυτό που συζητάμε και επιπλάμε, λέτε, κύριε Σταυρινίδη. Μα κοιτάξτε, εφόσον είναι κοινή διαπίστωση ότι όλα τα έργα είναι καθυστερημένα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Και ποιος μπορεί να αλλάξει αυτό το κάτι, μόνο με νομοθετική ρύθμιση. Να υπάρχουν άλλες δικλείδες οι οποίες να διασφαλίζουν την έγκυρη αποπεράδοση των έργων. Άρα θα πρέπει και η ίδια η Βουλή να αναλάβει τις ευθύνες της και βεβαίως και ο εργολάβος και εμείς με τη σωστή επίβλεψη των έργων έχουμε τις ευθύνες μας. Όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Για αυτά τα ζητήματα. Επειδή είπε ο κύριος Μουσούτας, είπε ο κύριος... Αγαπητή Κατερίνα, αν είμαστε στην Αμερική, αυτό το έργο θα αποπερατωνόταν... Ή στην Πάφων, κύριε Σταυρινίδη. Εντάξει, δεν θέλω να πω στα σύντα. Όχι, όχι, αστειεύομαι, κύριε Σταυρινίδη. Εντάξει, θέτω το παράδειγμα του κυρίου Φέδων με τις... που έκανε τις... πώς τις λέτε, τις φοιτητικές εστίες. Αυτό. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αποπεραδοθεί αυτό το έργο θα έχουμε ένα έργο πρότυπο, ένα σύγχρονο δρόμο, ασφαλή δρόμο, θα λύσουμε τα ζητήματα τα αντιπλημμυρικά, όπου κάθε χρόνο πλημμυρίζει Τσερίου και έχουμε ζητήματα σοβαρά, θα απογειοποιηθούν οι υπηρεσίες, θα έχουμε πλατιά πεζοδρόμια, θα είναι ένας πολύ φιλικός δρόμος για τους δημότες, για τους κατοίκους, για τους εμπορευόμενους. Εμείς πάντως 14 του Οκτώβρη θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί, κύριε Σταυρινίδη, εμείς πάντως 14 του Οκτώβρη, όχι με κάποιο τράχτερ ή οτιδήποτε, θα είμαστε με την κάμερα μας για να δούμε την αρχή των έργων. Ωραία. Θα είμαι και εγώ. Κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Κύριε Μουσούτα, είπατε πριν ότι είναι πρόσφατος ο νόμος που υπάρχει για τις συμβάσεις. Ναι, όταν λέτε πρόσφατος. Την τελευταία δεκαετία. Ωραία. Θέλω λίγο ένα λεπτάκι μόνο. Όταν λέμε πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία για τις συμβάσεις, τι αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα? Εκτός από την πιο χαμηλή τιμή να μπουν αυτοί οι όροι, δεν υπάρχουν... Τι έχει η νομοθεσία μέσα τώρα? Με όσα γνωρίζω είναι ο τρόπος επίλυσης διαφορών που είναι ένα άλλο στοιχείο καθυστερήσεων. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Που κανονικά αυτό που θα πρέπει να γίνεται είναι οι όποιες διαφορές υπάρχουν κατά την κατασκευή του έργου να εξετάζονται παράλληλα ή μετά το τέλος του έργου, διότι αυτή τη στιγμή πολλές φορές εταιρείες που είχε στην Πάφο, θα το πει και ο φίλος ο Φακοντής,
Η εταιρεία προσέφυγε στο δικαστήριο, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το πώς θα προχωρήσουν κλπ. Άρα να μπουν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει και αν το δικαστήριο ή η διαιτησία, διότι και η διαιτησία μπορεί να γίνει, τον δικαιώσει να έχει ο χαμένος να έχει να πρέπει άμεσα να αποζημιώσει και να προχωρούν. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν τρόποι, οι οποίοι οι ειδικοί όμως, διότι κάθε τι που λέμε μπορεί να αγγίζει κάποια άλλη νομοθεσία. Οι ειδικοί θα πρέπει να εσκύψουν, διότι φάνηκε ότι υπάρχουν... Ναι, άντε βγάλτε τον μπροστά, κύριε Φακοντή, βγάλτε τον μπροστά να δούμε αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Δεν είναι μέσω της Βουλής που μπορεί να περάσει εξ όσο γνωρίζω. Είναι αν πρέπει να συμβάλλει και η Βουλή θα δώσει το παρόν τη. Ναι. Και σίγουρα η Επιτροπή μας με την Προεδρία του φίλου του Μαρίνου τέτοια ζητήματα τα εξετάζουμε σε χρόνον τετέ. Αλλά η εκτελεστική εξουσία έχει χρέος να αναθεωρήσει και να ξαναξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αναθεώρηση της διαδικασίας προσφορών, να μπει έναν πιο αυστηρό πλαίσιο που θα θέτει κάτω πιο αυστηρά κριτήρια, όπως η πιστή εκτέλεση, η εγγύηση της εκτέλεσης του έργου, όπως οι εγγυητικές και άλλα κριτήρια, τα οποία δεν θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας κάποιος να αφήνει το έργο να προχωρά με ηρεμία, με ησυχία και δεν πειράζει, ας πληρώσουν καθυστέρηση. Ναι, καλά. Αφού αυτή είναι η ρουτίνα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μουσούτα, κύριε Φακοντή, κύριε Σταυρινίδη. Καλό Σαββατοκύριακο.